πριν από λίγο τέλειωσε η σύνοδο σήμερα. Ναι. Και δικαιώθηκαν οι Άγιοι Σύντοροι Λυκαβητού. Δικαιωθήκανε. Που τους λέγανε αγίδες και απατεώνες. Να το γράψουμε παρακαλώ πολύ. Έχουμε εξέλιξη. Δικαίωση. Δικαιωθήκαν οι Άγιοι Σύντοροι. Πριν από 10 λεπτά βγήκε. Για πείτε μας παρακαλώ. Μισό λεπτό για να θέσουμε το τίτλο μας. Όλοι λέγανε, βγαίνανε χθες όλα τα μίλια. Μισό λεπτά κύριε Καραγιάννη. Να σας ακούσουμε. Γιατί είναι σημαντικό. Να το γράψουμε και σε τίτλο. Δικαιώθηκαν. Ο ιερέας, ο πατέρας Δημήτρης και οι Άγιοι Σίδωροι για τις καταγγελίες. Όλοι λέγαν σήμερα θα τον διώξουμε, θα τον στείλουν στη Γλυφάδα, στο μοναστήρια. Τίποτα δεν έγινε, αυτό που λέγαμε. Δεν αποδείχθηκε τίποτα. Ο Αρχιεπίσκοπος διαβεβαίωσε τους αρχιερείς ότι είναι υπό τη δική του επίβλεψη, ότι έχει εξετάσει το θέμα και δεν προκύπτουν επιβαρυντικά στοιχεία για το ζήτημα αυτό. Έχει βγει επίσημη ανακοίνωση της Συνόδου που τελείως έκλεισε η ιεραρχία και η Σύνοδος. Βάλτε τον τίτλο, παιδιά. Άρα τελείωσε πλήρως το θέμα. Άρα όλα αυτά που λέγανε τις προηγούμενες ημέρες, πρωτοσέλιδα, κανάλια, ιστορίες, ότι θα τον διώξουν, ότι είναι αγύρτης, ότι είναι απατεώνας, διαψευθήκανε πλήρως και τώρα αρχίζει βεβαίως, εφόσον το επιθυμεί εγώ του τόπου του Παπαδημήτρη, να τους πούμε να πάρουμε νομικά αυτό που πρέπει. Άρα μας λέτε, πάμε λοιπόν, γιατί είναι σημαντική εξέλιξη αυτή, είναι σημαντική εξέλιξη για τα όσα έγραψε ο τύπος, για όσα έγραφαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που πήγανε να σταυρώσουν τον ιερέα στο Λυκαβητό, το λιποδόλησαν, να πούμε ότι δικαιώθηκε ο πατέρας Δημήτριος. Βέβαια, και προεξοφλούσανε ότι θα τον διώξουν και αλίμονο, γιατί η Εκκλησία γνωρίζει, είναι σοφοί οι ιεράρχες μας. Εδώ βλέπουμε, και το βγάλαμε και χτες, με τον άλλο τον 53χρονο, το φερόμενο ως δράστη, που είχε επαφές ακόμα και με Αρχιμανδρίτη συγκεκριμένο. Εδώ μιλάμε για ιεράρχες οι οποίοι εμπλέκονται σε σκάνδαλα και θα ασχοληθούν τώρα με έναν άγιο άνθρωπο που το μόνο που κάνει να βοηθάει κόσμο. Εδώ έχουμε απατεώνες που είναι τέτοιο. Μα τι λέμε τώρα. Η Εκκλησία μας βοηθάει στην κάθαρση και με τη σημερινή της απόφαση δείχνει ότι είναι δίπλα στο λαό και μαζί θα πορευτούν. Και όλοι αυτοί θα σιωπήσουν απλά από σήμερα, γιατί αρκετά είπαν. Είναι και μια απάντηση για το Greek Hoaxes αυτό, κύριε Καραγιάννη. Τεράστια, βεβαίως. Γιατί τόσο καιρό με πολέμους μας μπλοκάρανε, μας κάνανε και τελικά είδανε ότι δεν υπάρχει διάσπαση στην Εκκλησία. Άρα δικαιώθηκε ο πατέρας Δημήτριος, ξαναλέμε, για τα θαύματα στους Αγίους Ισιδώρους. Έγινε πριν από λίγο στην Αρχιεπισκοπή. Και έκλεισε η Ιερά Σύνοδος για τον μήνα Οκτώβριο, στην οποία όλοι λέγανε ότι θα διωχτεί κτλ. Δεν έγινε τίποτα από αυτά. Μάλιστα. Αντιθέτως, ενημέρωσε ο Αρχιεπίσκοπος την Ιερά Σύνοδο και το θέμα έκλεισε. Τους είπε ότι τον έχω υπό την αγάπη μου, υπό τη σκέπη μου και ελέγχω τα πράγματα στο Λυκαβητό γιατί είναι δική του ούτως ή άλλως δικαιοδοσία. Δεν είναι ζήτημα κανενός άλλου πλην του Αρχιεπισκόπου, μιας και εκεί υπάγεται, όπως είχαμε τονίσει σε προηγούμενη εκπομπή. Αλλά αυτό για να δούμε δηλαδή ότι άλλον λέγανε αγύρδη και απατεώνα. Άλλοι βγαίνουν να γίνουν σε πατέρα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Καραγιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ.